και σε αυτή την εκπομπή, πολύτιμος σύμβουλος και οδηγός μας στα κακοτράχαλα μονοπάτια του Άθωνα και στις φυσικές και πνευματικές σπηλιές του Ιερού Βουνού, είναι ο μοναχός Βλάσιος, ο οποίος μέσα από το βιβλίο του με τον τίτλο «Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα» μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες. Πριν ξεκινήσουμε όμως να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το 41 18 602 και 41 18 640 είναι στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς θελήσετε να ρωτήσετε ή να καταθέσετε σχετικά με το Άγιον Όρος. Η Φίβη Κωνσταντέλου όπως πάντα καταγράφει τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε επίσης να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@piredio.com. Ξεκινάμε με τις διηγήσεις κάποιου ιερομονάχου, ο οποίος ησυχαστής στα όρια της Μονής Φιλοθέου μου είπε ότι διηγήθηκε ένας γέροντας, δεν ήθελε να αποκαλύψει το όνομά του, που έχει καλύβει στην έρημο του Αγίου Όρους, ότι πήγε μακριά και λίγο ψηλότερα από την καλύβη του για να κόψει ξύλα. Εκεί συνάντησε έναν κατά πολύ αδύνατο μοναχό, γύρω στα 30, τον οποίο ρώτησε αν πεινά, αν θέλει τίποτα να του φέρει. Ο άγνωστος μοναχός του είπε ότι πεινούσε, αλλά να μην του φέρει τίποτε άλλο εκτός από ψωμί, υπαξιμάδι και νερό. Ο γέροντας αυτός κατέβηκε στα γρήγορα, πήρε ψωμί και νερό από την καλύβη του και ανέβηκε πάλι βιαστικός προς το βουνό, στον τόπο που συνάντησε τον άγνωστο μοναχό. Όταν πήγε εκεί που τον συνάντησε δεν υπήρχε κανείς. Όσο και αν φώναξε, όσο και αν ερεύνησε την περιοχή εκείνη, δεν ειδυνήθη να τον συναντήσει. Από τότε ούτε τον ξανάβε. Ο ίδιος ιερομόναχος μου διηγήθηκε παρόμοια περίπτωση, την οποία του διηγήθηκε γέροντας εκ Κατουνακίων. Ο γέροντας αυτός από τα Κατουνάκια ανέβηκε κάποτε σε απομακρυσμένη και βύσβατη περιοχή στα Κατουνάκια για να μαζέψει και αυτός ξύλα. Εκεί, στον τόπο που πήγε, αντίκρισε δύο άγνωστους γέροντες. Ο ένας φαινόταν νεότερος του άλλου, που πιθανόν να ήταν υποτακτικός του μεγαλυτέρου. Μόλις αντιλήφθησαν την άφιξη του μοναχού οι δύο άγνωστοι γέροντες, κρύφτηκαν στο δάσος και εξαφανίστηκαν. «Κοντά στον τόπο που του συνάντησε υπάρχουν μερικές σπηλιές», είπε ο μοναχός, «που πιθανόν να ζουν εκεί». Ως σκιά εξυφανίστη. Ο εξάργους της Πελοποννήσου γέρο Νικόλαος Νέζος, που επισκέφτηκε το Άγιον Όρος εδώ και 40 χρόνια, μου διηγήθηκε ότι κάποτε μερικοί επισκέπτες, ευσεβείς χριστιανοί, επισκέφτηκαν το κελί του οσίου Πέτρου του Αθωνίτου. Βρήκαν το γέροντα Ισίδωρο, αλλά τον υποτακτικό του που ήθελαν να δουν δεν τον βρήκαν, διότι έλειπε. Ο γέρο Ισίδωρος, ο οποίος εκοιμήθη το έτος 2000, τους έστειλε στα κρύα νερά, λέγοντάς τους ότι εκεί βρίσκεται ο υποτακτικός του και μαζεύει κάστανα. Πηγαίνετε να τον βρείτε και να έρθετε μαζί. Πήγαν οι επισκέπτες στα κρύα νερά, βρήκαν τον υποτακτικό να μαζεύει κάστανα και έμειναν και τον βοήθησαν. Όταν μάζεψαν αρκετά, τους είπε ο μοναχός: «Φτάνει τώρα, να ξεκουραστούμε λίγο και να αναχωρήσουμε για το κελί μας, διότι ο γέροντας είναι μόνος». Εκεί που κάθισαν να ξεκουραστούν, σαν αστραπή, χωρίς να αντιληφθούν από πού ήρθε, έκαμε την εμφάνισή του ένας αδύνατος, άγνωστος μοναχός, με ασκητικό ζωστικό και με ένα τορβά σακίδιο στον ώμο. Αφού τους χαιρέτησε και αντάλλαξαν μερικές κουβέντες, τους άφησε ρίχνοντάς τους μερικά αγριάπηδα, άγρια αχλάδια δηλαδή, και σαν σκιά πάλι, χωρίς να το αντιληφθούν, ανεχώρησε και εξυφανίστη. Αναχωρώντας από τα κρύα νερά, οι προσκυνητές με τον μοναχό και σχολιάζοντας τη συνάντηση,
και εμφάνιση του αγνώστου μοναχού, εξέφρασαν την κοινή γνώμη ότι επρόκειτο περί ενός εκ των αναχωρητών του Άφωνα. Ένας ευλαβής φοιτητής της θεολογίας από την Κύπρο, σήμερα ιερομόναχος στη Μονή του Κύκου στην Κύπρο, επισκέφτηκε για χάρη προσκυνήσεως το Άγιον Όρος. Το βράδυ έμεινε στη Μονή Διονυσίου. Την άλλη μέρα, μετά τη Θεία Λειτουργία και την πρωινή τράπεζα, ξεκίνησε με τα πόδια για τη Μονή Αγίου Παύλου, περίπου 2 ώρες πεζοπορία. Στα ενδιάμεσα των 2 μονών συναντά ο φοιτητής αυτός στο μονοπάτι έναν άγνωστο μοναχό, ο οποίος πήγαινε προς τη Μονή Διονυσίου. Φορούσε ξεθοριασμένο ασκητικό ζωστικό και με τορβά στην πλάτη και είχε μακριά γενιάδα η οποία έφτανε λίγο πιο πάνω από τα γόνατά του και την είχε περασμένη μέσα από τη ζώνη του. Μόλις ανταμώθηκαν και χαιρετίστηκαν, ο νέος φοιτητής τον ρώτησε για το θέμα της Θείας Μεταλήψεως και ο ασκητής του απάντησε σε όλα τα ερωτήματά του και τις απορίες του πάνω στο θέμα αυτό. Μετά από λίγο, όταν πια κατάλαβαν ότι ξεκουράστηκαν από την οδηπορία, τερμάτισαν το διάλογο και αφού πάλι αλληλοχαιρετήθηκαν, συνέχισε ο άγνωστος ασκητής το δρόμο του προς τη Μονή Διονυσίου και ο φοιτητής τη δική του πορεία για τη Μονή Αγίου Παύλου. Όταν πήγε λίγα μέτρα ο φοιτητής, γύρισε για να δει για τελευταία φορά τον ερημίτη. Αλλά όλος παραδόξος, δεν είδε κανέναν στο μονοπάτι. Όρθιοι δια τη Θείαν Λειτουργίαν και την Θείαν Μετάληψην. Στη σκήτη της Αγίας Άνης από παλιά υπήρχε συνήθεια και τυπικό να γίνεται καθημερινός Θεία Λειτουργία στο κημητήρι της σκήτης, στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής που βρίσκεται εκεί. Κάθε εβδομάδα, νομίζω, αναλαμβάνει και ένας ιερομόναχος εκ της σκήτης, διορισμένος ως εφημέριος, τις μεν καθημερινές να λειτουργεί στο κημητήρι, τη δε Κυριακή και μεγάλες εορτές να λειτουργεί στο Κυριακό. Μερικοί εφημέριοι, παλαιότερα, διηγήθηκαν ότι πολλές φορές μετάλαβαν αγνώστους μοναχούς εκεί στο κημητήρι, που φαινόντουσαν αποστεωμένοι, νύστης, χλωμοί, οι οποίοι έκαναν την εμφάνισή τους εκεί με τσαλακωμένα ράσα ή κουκούλια, με ξεθοριασμένα ζωστικά, σιωπηλοί και κατανυκτικοί κατά την ώρα της ανεμάκτου θυσίας. Μερικές φορές αυτοί οι άοικοι και ακτήμονες μοναχοί και ερημίτες πήγαιναν πριν ανοίξει το κημητήρι και περιεργάζοντο παρατηρούντες τους σταυρούς και τους τάφους των εκεί θαμμένων πατέρων, φιλοσοφούντες την ματαιότητα του κόσμου και προσευχόμενοι μέχρι να φτάσει η ώρα της Θείας Λειτουργίας. Όταν τυχόν άκουγαν θόρυβο ή περπάτημα ανθρώπου, εκρύβοντο. Όταν έκανε κρύο, εκρύβοντο στον παρακείμενο στάβλο και στα ξηρά χόρτα των μουλαριών εκεί δίπλα που είχαν οι αγωγιάτες. Όταν τελικά μεταλάμβαναν των αχράτων μυστηρίων, αναχωρούσαν αμέσως με την απόλυση για τα ερημικά των μέρη για να αποφύγουν τις συντυχίες των ανθρώπων και την αργολογία. Σημειωτέων δε ότι όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία στο κημητήρι της Κήτης, είναι ακόμα νύχτα, προπαντός τους χειμερινούς μήνες. Εξαφανίσεις μοναχών. Κατά το έτος 1984 εξαφανίστηκε από την καλύβη του στη σκήτη των Ιβύρων ο μοναχός γερόν Σέργιος. Ήταν σε γεροντική και προχωρημένη ηλικία και ένας από τους πιο ησυχαστικούς και ενάρετους γέροντες της σκήτης και ολοκλήρου του Αγίου Όρους. Οι πόρτες της καλύβης του ήταν ανοιχτές για πολλές μέρες μέχρι που διεπίστωσαν οι γύρω ελάχιστοι πατέρες ότι απουσίαζε. Τελικά δεν βρέθηκε ούτε νεκρός ούτε ζωντανός. Άλλος εξαφανιστής μερικά χρόνια αργότερα είναι και ο πνευματικός γέρον Παπανεκτάριος, ησυχάζων στην περιοχή Καψάλας, σε καλύβη ευρισκόμενη στα αριστερά του δρόμου που οδηγεί από καριές προς τη Μονή των Ιβύρων, όχι και πολύ μακριά από τη γέφυρα και τη μεγάλη στροφή της Καψάλας. Και αυτός εξαφανίστηκε και ούτε νεκρός ούτε ζωντανός βρέθηκε μέχρι σήμερα. Την ίδια περίπου εποχή εξαφανίστηκε από το κελί του στους Αγίους Πάντες Καψάλας ο μοναχός Μαρτινιανός, πρώην Δοχιαρίτης, ο οποίος στην αρχή της αποταγής του εκ της κοσμικής ζωής
ασκήθηκε για ένα χρονικό διάστημα στη Μονή του Αγίου Σάβα στην Παλαιστίνη. Ήταν ένας ενάρετος και αγωνιστής μοναχός, μεταλάμβανε συχνά και ήταν θερμός φίλος της ησυχίας, της προσευχής και της ασκητικής ερημικής πολιτείας. Η εξαφάνισή του αποδόθηκε από μερικούς στο ότι ακολούθησε τους αόρατους ερημίτες. Όταν αναχώρησε ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος από τα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους, άφησε στην καλύβη που ασκήτευε δύο γέροντες. Μετά από καιρό, ο ένας εκοιμήθη ειρηνικά, ο άλλος δεν πέρασε πολύς καιρός και όλος παραδόξως εξαφανίστηκε. Δεν βρέθηκε πουθενά, παρόλο που κλήθηκε και η αστυνομία. Μέχρι και σήμερα θεωρείται αγνοούμενος, αν και πέρασαν περί τις 7 δεκαετίες. Κατά το έτος 1999, τον χειμώνα, εξαφανίστηκε από το κάθισμα της Ιεράς Μονής Διονυσίου, ο Άγιος Ονούφριος, ο ησυχαστής ιερομόναχος Χαράλαμπος. Το κάθισμα αυτό βρίσκεται σε αρκετή απόσταση πάνω από την Ανωτέρω Μονή. Άλλοι είπαν ότι πνίγηκε στο ποτάμι που περνά δίπλα από την καλύβη του, διότι έγινε κακοκαιρία εκείνες τις ημέρες και βρήκαν μάλιστα εκεί ένα ρούχο δικό του. Άλλοι πάλι ότι τον πήραν οι αόρατοι ερημίτες. Όταν αργότερα μερικοί διηγήθηκαν την εξαφάνιση του Οσάνο Ιερομονάχου στον υπέργυρο και ασθενούντα τότε πνευματικό παπά Μάξιμο Ιβυρίτη, μακαριστό σήμερα, αυτός τους είπε ότι τον πήραν μαζί τους οι αόρατοι ερημίτες. Όταν ρωτήθηκε ο μακαριστός πνευματικός από τους Ανωτέρω πού βρίσκονται τώρα αυτοί οι αόρατοι ερημίτες, αυτός είπε ότι τον τελευταίο καιρό βρίσκονται στα όρια της Μεγίστης Λαύρας. Το χειμώνα κατεβαίνουν μέχρι την περιοχή που λέγεται του Κυρισαΐου, το δε καλοκαίρι ανεβαίνουν στα κρύα νερά. Υπάρχει και κάποια παράδοση στο Άγιον Όρος. Άλλοι την πιστεύουν στην πραγματικότητα, πολλοί όμως την έχουν σαν θρύλο. Που όταν χαθεί κάποιος μοναχός ή ιερομόναχος ή γέροντας, λέγουν ότι τον πήραν οι αόρατοι ερημίτες ή ακολούθησε τους αόρατους ερημίτες. Μαρτυρία δύο Κυπρίων προσκυνητών. Δύο Κύπριοι προσκυνητές επισκέφτηκαν το Άγιον Όρος στο Μάιο του 1998. Κατά την επίσκεψή τους στο μοναστήρι Σίμωνος Πέτρας υπέβαλαν ερώτηση στο Σιμωνοπετρίτη ιερομόναχο Αθανάσιο σχετικά με την ύπαρξη σήμερα στον Άθωνα Αγίων Ανδρών που ασκητεύουν σε σπηλιές. Ο πατήρ Αθανάσιος διηγήθηκε στην ομάδα προσκυνητών τα εξής. Τα κατωτέρω διηγείται ο ένας εκ των δύο προσκυνητών. Ο ίδιος ο πατήρ Αθανάσιος μαζί με έναν άλλο μοναχό της Σιμωνόπετρας βρίσκονταν για κάποια δουλειά αρκετά πιο ψηλά από τη Μονή, δεν θυμάμαι καλά το λόγο που μας είπε, νομίζω για να καθαρίσουν κάποιο μονοπάτι. Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους εντόπισαν κάτι που έμοιαζε με μονοπάτι μέσα από την πυκνή βλάστηση. Αποφάσισαν να ανοίξουν δίωδο για να δουν πού θα τους βγάλει. Έφτασαν σε μια απόκρημνη περιοχή όπου εκ πρώτης όψεως δεν υπήρχε τίποτα και διερωτήθηκαν γιατί να υπήρχε η δίωδος. Με μια δεύτερη ματιά όμως πρόσεξαν κάποιες προεξοχές στο βράχο κρυμνό που οδηγούσαν στην αθέατη πλευρά. Ο άλλος μοναχός που ήταν μαζί με τον πατέρα Αθανάσιο καταρριχήθηκε και σε λίγο φώναξε στον πατέρα Αθανάσιο. «Πάτερ Αθανάσιε, βρήκαμε θησαυρό». Εξηγώντας στη συνέχεια ότι επρόκειτο για σπηλιά ερημίτη, στην οποία υπήρχαν ένα φθαρμένο ράσο, λίγο παξιμάδι, ένα δοχείο με νερό και κάποια σανίδια ή ξύλα για κρεβάτι. Φώναξαν, αλλά δεν πήραν απάντηση. Λόγω και του προχωρημένου της ώρας αποφάσισαν να κατέβουν στη Μονή και να επιστρέψουν την άλλη μέρα για μια πιο προσεκτική έρευνα. Όταν επέστρεψαν την άλλη μέρα, δεν βρήκαν τίποτα μέσα στη σπηλιά. Παράξενοι νυχτερινοί επισκέπτες στην Παναγία. Σύμφωνα με διήγηση ενός ευλαβούς προσκυνητού Εκρόδου, μαζί με δύο περίπου άλλα άτομα επισκέφτησαν το Άγιον Όρος περί το 1998.
ανέβηκαν και στην κορυφή του Άφωνα, όπου είναι και το εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Χριστού. Αφού προσκύνησαν και προσευχήθηκαν, επειδή ήταν αργά το απόγευμα και δεν προλάβαιναν να πάνε σε καμία σκήτη ή μονή για να διανυκτερεύσουν, κατέβηκαν και έμειναν στην τοποθεσία που λέγεται Παναγία, όπου υπάρχει ευρύχωρο δωμάτιο όπου τρώνε οι πανηγυριστές την ημέρα της Μεταμορφώσεως. Αφού άνοιξαν τους υπνοσακούς τους, ξάπλωσαν κατά γης, διότι ήταν μήνας Ιούλιος, για να κοιμηθούν. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κάποιοι μπήκαν μέσα στην Παναγία, άνοιξαν την πόρτα, περπάτησαν και βρήκαν εκεί χώρο και ξάπλωσαν και αυτοί. Όμως δεν είχαν φως μαζί τους, ούτε και φακούς. Ακούσαμε, λέει ο προσκυνητής, το άνοιγμα της πόρτας, όπου μπήκαν 6-7 άτομα, όπως καταλάβαμε από τα βήματά τους, και μετά ακούσαμε τους χτύπους που έκαναν όταν ξάπλωσαν. Ψιθύρισαν κάτι σαν προσευχές και αμέσως ξάπλωσαν, και μετά επικρατούσε ηρεμία απόλυτη. Τα χαράματα, όταν ξυπνήσαμε, αφηγείται ο προσκυνητής, διαπιστώσαμε ότι οι νυχτερινοί φιλοξενούμενοι της Παναγίας δεν υπήρχαν στο δωμάτιο. Ένα παράξενο πράγμα. Τότε αμέσως πήγε το μυαλό μου σε αυτούς τους μυστηριώδεις αόρατους ασκητές, διότι κάτι είχα διαβάσει για αυτούς. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι περπατούσαν νύχτα χωρίς φως και νύχτα πάλι εξαφανίστηκαν. Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας και συνεχίζουμε ολοκληρώνοντας σήμερα το αφιέρωμά μας στους αόρατους ερημίτες του Άφωνα. Πάμε να διαβάσουμε τώρα για έναν άγνωστο ασκητή στα Άνω Κοκουζέλικα, όπου κατά το μήνα Μάιο του έτους 2003 έτυχε να πάω με το υποζύγιο μέχρι την τοποθεσία Χαΐρι για να μαζέψω τσάι, το λεγόμενο μέντα ή γλυφόνι, που αφθονεί στο μέρος αυτό. Κατόπιν της συλλογής του βοτάνου αυτού ανέβηκα πιο ψηλά στην οφρήν του κρυμνού που λέγεται ο τόπος Άνω Κουκουζέλικα, όπου υπάρχει ένα μικρό καλυβάκι κτισμένο από παλιά. Το καλυβάκι αυτό λέγεται τραγοκάλυβο, διότι παλαιότερα έμενε εκεί ο τραγιάρης της Λαύρας όταν υπήρχαν οι τράγοι. Το καλυβάκι αυτό είναι κτισμένο στις τρεις πλευρές του με πέτρες και ασβέστη, ενώ η βόρεια πλευρά του είναι βράχος με κύλωμα. Δηλαδή είναι μισό σπηλιά και μισό δωμάτιο, αλλά πολύ μικρό. Είναι σφινωμένο στη ρίζα του κρυμνού. Γύρω από το καλυβάκι αυτό, παλιότερα, ήταν τραγόμανδρα. Σήμερα ανεφύησαν σπαρτά και άλλα αγριόδεντρα. Όπως μας διηγείται, φίλες και φίλοι, ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου, ο μοναχός Βλάσιος, πήγε να φωτογραφίσει το τραγοκάλυβο αυτό και είδε απ' έξω ένα κομποσκίνι τρακοσάρι να κρέμεται σε ένα σπάρτο, και δίπλα από το τραγοκάλυβο, πάνω σε βράχο σαν σε σκαμνί, να βρίσκονται φρεσκοκομμένα κλαριά σπάρτου τοποθετημένα για κάθισμα. Και συνεχίζει ο μοναχός Βλάσιος: μέσα στο τραγοκάλυβο βλέπω ένα ξυλοκρέβατο για ύπνο, ένα τσουβαλάκι με παξιμάδι και ένα μπετόνι περίπου 20 κιλο με νερό. Κατάλαβα αμέσως πως κάποιος ασκητής μένει εδώ. Φώναξα 2-3 φορές, αλλά δεν πήρα απάντηση. Όταν μετά από αρκετούς μήνες ξαναεπισκέφθηκα το καλυβάκι αυτό, δεν υπήρχε κανένας και το τρακοσάρι κομποσκίνι έλειπε από τη θέση του.
συγγραφέας μας διηγείται ακόμα. Τον Μάιο περίπου του περασμένου έτους 2003 συναντήθηκα στη Μονή Μεγής της Λαύρας με δύο Ρώσους προσκυνητές, έναν ιερέα και ένα λαϊκό βιβλιοπόλι εκ Μόσχας. Μου είπαν δια κάποιου Ρώσου δοκίμου μοναχού ως διερμηναίος ότι τις δύο τελευταίες ημέρες διέτριψαν σε ερημικά μέρη, στον Άγιο Νείλο, στα κρύα νερά και στον Άφωνα. Όταν προσκύνησαν στο σπήλαιο του Οσίου Νείλου, του Μυροβλήτου, κατόπιν πήραν το ανηφορικό μονοπάτι που οδηγεί από τον Άγιο Νείλο προς τα κρύα νερά. Λίγο πιο πάνω από το κελί του Αγίου Ευθυμίου, σταμάτησαν να ξεκουραστούν λίγο και με τα κιάλια παρατηρούσαν τον Άφωνα. Όταν εξερεύνησαν καλά τον Άφωνα, έστρεψαν τα κιάλια προς το βάσος των κρύων νερών. Εκεί, μετεκπλήξεως, εντόπισαν ένα γυμνό ερημίτη. Τον είδαν και οι δύο. Σημάδεψαν περίπου το μέρος και όταν πήγαν έπειτα εκεί, όσο κι αν έψαξαν, όσο κι αν φώναξαν, ούτε είδαν κανέναν, ούτε απάντηση πήραν από κανέναν. Και σημειώνει ο μοναχός Βλάσιος ότι σύμφωνα με τις σωζόμενες διηγήσεις, οι πλήστοι γυμνοί ασκητές, τόσο παλιότερα όσο και στις μέρες μας, εθεάθησαν στην περιοχή των κρύων νερών. Κατά τις μαρτυρίες που υπάρχουν, νύχτα βγαίνουν για να προμηθευτούν το νερό τους, διότι οι πηγές των κρύων νερών βρίσκονται στο μονοπάτι και έτσι αποφεύγουν τη μέρα να πηγαίνουν εκεί για να μην βλέπονται από τους περαστικούς οδηπόρους. Όπως πάντα, έτσι και σήμερα υπάρχουν ερημίτες και αναχωρητές στα ερημικά μέρη του Άθωνα. Ουδέποτε εξέλιπαν οι τιούτοι ερημίτες φίλοι και εραστές της γης και εραστές της κατά μόνα ζωής, της εν Χριστώ μοναστικής ζωής. Από τον καιρό που κατοικήθηκε το όρος του Άθω μέχρι και σήμερα, δεν έλειψαν και οι προτιμώντες στην αναχωρητική και ησυχαστική ζωή. Τους ονομάζουν πολλοί δυνάμεις καταδρομών του μοναχισμού. Οι τιούτοι προτιμούν την αναχωρητική ζωή χωρίς να έχουν φόβο από δαίμονες, φόβο από ασθένειες, φόβο από πείνα, φόβο από τα στοιχεία της φύσεως ή από τα αγρίμια των δασών ή τα ερπετά. Τον φόβο του θανάτου δεν τον έχουν, μάλλον τον επιθυμούν, για να πάνε μία ώρα αρχίτερα κοντά στο Χριστό, κοντά στο χορηγό της ζωής και την πηγή του φωτός. Υπάρχουν τέτοιοι και σήμερα, αλλά ελάχιστοι. Σε κάποια έρευνα που έκανα στα σύντομα σε ερημίες γύρω από τον Άφωνα, όχι στα ψηλά αλλά σε χαμηλότερα μέρη, συνάντησα δύο αναχωρητές. Τον έναν τον επισκέφτηκα και στο ερημητήριό του, ενώ τον άλλον τον συνάντησα κάπου αλλού μακριά από το ασκητήριό του. Κι έτσι δεν γνώρισα από κοντά το μέρος που μένει, το οποίο ο ίδιος προτιμά να μείνει μυστικό. Ο ένας είναι ελληνικής καταγωγής, ηλικίας περίπου 60-65 ετών, ενώ ο άλλος μολδοβλαχικής καταγωγής, περίπου μέσης ηλικίας. Ο νεότερος αυτός μοναχός, 3 ώρες το ημερονύκτιο κοιμάται, ασχολούμενος με την ωερά προσευχή και τη μελέτη των θείων γραφών και πατερικών κειμένων. Ακολουθεί το ησυχαστικό πρόγραμμα του αιμνής του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Κάποτε αυτός ο ερημίτης αρρώστησε και πονούσε φοβερά στα νεφρά του. Δεν μπορούσε να εργαστεί ούτε ψυχικά ούτε σωματικά. Αναγκάστηκε και πήγε στον πνευματικό του και το συμβουλεύτηκε. «Τι να κάνω», λέει στον πνευματικό. «Έχω λογισμό να βγω έξω στον κόσμο, να πάω σε γιατρό, να κάνω εξετάσεις, να δω τι έχω. Τι με συμβουλεύετε;» Και ο πνευματικός, αφού σκέφτηκε λίγο, κατόπιν του απαντά. «Όχι, να μην βγεις έξω. Εσύ είσαι ερημίτης και η Παναγία προστατεύει πολύ τους ερημίτες, επειδή έδωσαν όλη τη μέρημνά τους προς το Θεό και την ελπίδα τους για όλα. Εξάλλου η Παναγία υπεσχέθη στους αγιορείτες μοναχούς όλων των αιώνων ότι θα είναι κηδεμόν, τροφέας και ιατρός σε αυτούς που πιστεύουν στην υπόσχεσή της και υπομένουν. Κάμνε την παράκληση στην Παναγία μία φορά την ημέρα και η Παναγία πιστεύω θα σε απαλλάξει από την ταλαιπωρία αυτή».
κατόπιν της συμβουλής του πνευματικού, ο ερημίτης πήγε στο ασκητήριό του και έκαμνε την παράκληση της Παναγίας κάθε μέρα. Δεν πέρασε πολύς καιρός και εκεί που ουρούσε έπεσε ένα κομμάτι πέτρα. Σε διάστημα περίπου μιας εβδομάδος έπεσε άλλο ένα κομματάκι πέτρα και έτσι γλίτωσε από τους φρικτούς πόνους. Είχε, όπως αποδείχτηκε, νεφρολιθίαση, δηλαδή πέτρες στα νεφρά. Ο άλλος ερημίτης, ο Έλληνας, διατρίβει σε άλλη ερημική περιοχή στα δυτικά του Άθωνα. Όπως μου διηγήθηκε ο ίδιος, καταρχάς της αναχωρητικής του ζωής, έμενε για 9 μήνες περίπου σε κάποια κτιστή σπηλιά. Εκεί πέρασε καλή πνευματική ζωή με πολλή προσευχή και αγώνες και κατάνοιξη θεία. Έφυγε από εκεί, όπως μου διηγήθηκε ο ίδιος, λόγω της υγρασίας της σπηλιάς και για το λόγο ότι τον ενοχλούσαν οι σκίουροι. Τα ζώα αυτά είναι ένα είδος μεταξύ σκίουρου και ποντικού. Είναι σαν μεγάλα ποντίκια με φουντωτή ουρά. Ευδοκιμούν κατά πολύ στο Άγιον Όρος. Καθώς λοιπόν ήταν ξαπλωμένος το βράδυ, έβγαιναν πάνω στο στήθος του και χόρευαν. Δεν τον άφηναν να κοιμηθεί. Κατόπιν τούτου, ανεχώρησαν από τη σπηλιά αυτή, πήγε λίγο ψηλότερα και έφτιαξε εκεί, σε ένα απόμερο τόπο, ένα φτωχικό καλυβάκι. Και εκεί πάλι οι σκίουροι τον ανακάλυψαν και πήγαιναν τα βράδια και τρώνε από τα μικροπροσφάγια που τους δίνει. Ως γνωστόν οι σκίουροι είναι άγρια ζώα και δεν πλησιάζουν τον άνθρωπο. Εδώ, στην περίπτωση αυτή, αποτελούν ίσως εξαίρεση. Καταρχήν της αναχωρητικής του ζωής είχε πειρασμούς από τους ανθρώπους. Τώρα εκεί στην ερημιά έχει πειρασμούς από τους δαίμονες. Χρειάζονται, μου λέει, και αυτοί. Με ξυπνούν πολλές φορές για την ακολουθία. Όχι ότι με ξυπνούν καθεαυτού για την ακολουθία, αλλά μετά από πολλές ενοχλήσεις και πειρασμούς ξυπνώ και άλλοτε κάνω την ακολουθία μου, άλλοτε προσεύχομαι και έτσι αναχωρούν και με αφήνουν για λίγο ήσυχο. Όπως διεπίστωσα επακριβώς, ο γέροντας αυτός έχει και την ευλογημένη κατάνοιξη ως και την απλότητα, την πτωχία και το να μην κατακρίνει τον πλησίον, διότι μου είπε: «Ούτε το διάβολο και τους δαίμονες δεν πρέπει να καταργιόμαστε, διότι συνηθάει η γλώσσα και μετά καταργιόμαστε και τους ανθρώπους, αλλά να λέμε αυτό που είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, επιτιμώντας τον διάβολο για να τον αποτρέψει από τη βούλησή του να εισέλθει στο σκήνομα του προφήτου Μωυσή και να πλανέσει το λαόν. Επιτιμήσε Κύριος ο Θεός, διάβολε. Δεν του είπε «σε επιτιμώ εγώ», αλλά «ο Κύριος ο Θεός». Πρέπει να παίρνουμε και εμείς παραδείγματα από τις θείες γραφές. Η θεοσοφία, μου λέει, δεν αποκτάται με σπουδές και επιστήμες, αλλά έρχεται δωρεάν από το Θεό, στον ταπεινό και στο θεοφοβούμενο άνθρωπο, άνωθεν είναι η προέλευσή της, εκ του Αγίου Πνεύματος. Ούτε την Πυριακή Εκκλησία και την εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας μέσα από τη συχνότητα των 91,2 για την περιοχή της Αττικής
σε συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και μέσα από τους δορυφόρους Hotbird και Eurobird και βέβαια μέσα από το ίντερνετ στη διεύθυνση piradio.com. Είναι η τελευταία από μια σειρά εκπομπών που κάνουμε αφιερωμένη στους αόρατους ερημίτες του Άθωνα μέσα από το βιβλίο του Βλασίου Μοναχού του Αγιορείτου. Εμφάνιση και εξαφάνιση τριών καλογέρων. Κάποτε ο γερο Παπαδανιήλ, στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές 20ου, του ησυχαστηρίου του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, επρόκειτο να κάνει θεία λειτουργία και από βραδύς πήγε στα όρια του ησυχαστηρίου του και φώναξε από το φράχτη κάποιο γείτονά του μοναχό, που ασκήτευε παρακάτω στον Άγιο Σημεών τον Θεοδόχο, καλώντας τον να τον βοηθήσει στη θεία λειτουργία που θα επιτελούσε την άλλη μέρα το πρωί. Ο μοναχός ανταποκρίθηκε και του υπεσχέθη ότι θα πήγαινε πολύ πρωί να τον συνδράμει στην Θεία Λειτουργία. Την άλλη μέρα το πρωί όμως, ο μοναχός αρρώστησε και ο πυρετός και η ασθένεια δεν τον άφησαν να βγει έξω από το κελί του. Εν τω μεταξύ, ο γερο Παπαδανιήλ ντύθηκε με τα ιερατικά άμφια και αφού έκαμε την προσκομιδή, αδειμονούσε περιμένοντας τον μοναχό για να έρθει να κάνει τον ψάλτη και να βγει η Θεία Λειτουργία. Εκεί που αδειμονούσε και περίμενε, παρουσιάστηκαν στο εκκλησάκι του τρεις μοναχοί. Αφού τους καλωσόρισε, τους πρότεινε να ψάλουν. «Ο Θεός σας έστειλε», τους είπε, «για να βοηθήσετε στη Θεία Λειτουργία». Ο ένας έψαινε δεξιά, ο άλλος αριστερά και ο τρίτος βοηθούσε ως νεοκόρος. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, τους ρώτησε ο ιερουργής σας «από πού ήρθαν» και ποια είναι τα ονόματά τους. Και αυτοί του είπαν ότι ήρθαν από τη Μονή των Ιβύρων και τα ονόματά τους ήσαν Ευθύμιος, Ιωάννης και Γεώργιος. Μέχρι όμως να καταλύσει τη Θεία Κοινωνία ο Άγιος αυτός ιερομόναχος και να βγει έξω να τους κεράσει, οι τρεις καλόγεροι έγιναν άφαντοι και έτσι υπέλαβαν ότι οι τρεις άγνωστοι επισκέπτες του ήσαν οι κτήτορες της Ιεράς Μονής Ιβύρων, όσοι Ευθύμιος, Ιωάννης και Γεώργιος, οι οποίοι εστάλησαν υπό της θείας προνοίας για να βοηθήσουν. Σύγχρονος πηλαιώτης ασκητής. Κάποιος ευσεβής νέος ονόματι Αντώνιος από τον Εύρο της Θράκης, προσκυνητής του όρους τούτου, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να μονάσει και να φορέσει το μοναχικό ένδυμα, όταν με επισκέφτηκε μου διηγήθηκε το εξής. Συναντήθηκε με ένα δόκιμο εκ της Ιεράς Μονής Κουκλουμουσίου, ο οποίος του διηγήθηκε ότι πριν πάει στη μονή αυτή για να κοινοβιάσει, περιήλθε πολλά μέρη του Άθωνα και κυρίως ερημικά, όπως συναντήσει σεβαστούς και αγίους γεροντάδες και πάρει τις ευχές τους και ωφεληθεί από την μεταυτόν συνομιλία. Σε κάποιο δύσβατο και πετρώδες μέρος συνάντησε έναν ασκητή φτωχό και ακτίμονα σε μια σπηλιά. Όταν τον είδε ο ασκητής ξαφνικά, ταράχτηκε και δεν του μίλησε καθόλου. Ο δόκιμος σεβαστής την ησυχία του και αφού εννόησε ότι η παρουσία του ενοχλεί τον ασκητή, πήγε, έσκυψε μπροστά του βάζοντάς του μετάνοια και αφού πήρε την ευχή του, στράφηκε και αναχώρησε χωρίς να τον ενοχλήσει άλλο. Όσο και απροσπάθησε ο Αντώνιος να πείσει τον δόκιμο για να του εκμυστηρευτεί τον τόπο που βρίσκεται, η σπηλιά με τον ασκητή στάθηκε αδύνατο. Του διηγήθηκε επίσης ο ανωτέρω δόκιμος ότι άλλοτε περιερχόμενος δύσβατα μέρη υπό τον Άθωνα συνάντησε μια σπηλιά στην οποία υπήρχαν μέσα οστά προφανώς κάποιου ασκητού. Στο κελί του Τιμίου Προδρόμου που βρίσκεται λίγο έξω των Καριών ησυχάζει ένας απλός γέροντας 93 ετών, ονόματι Δαμασκηνός. Λέγουν ότι είναι ο μόνος αγιορείτης γέροντας που έχει τα πιο πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος. Έχει 84 χρόνια. Ήρθε 8 χρονών στο Όρος και έμεινε κοντά στο γέροντα του κελιού αυτού που ήταν συγγενικό του πρόσωπο. Νομίζω θείος του. Καταγόταν από την Ερυσό Χαλκιδικής. Ο γέροντας λοιπόν του Δαμασκηνού
Είχε συνεργασία και φιλία με τον γέροντα του κελιού Ισόδια της Θεοτόκου, στην Κερασιά, τον πνευματικό παπά Ιερόφαιο. Πολλές φορές τα ζώα, τα μουλάρια του γέροντος Ιεροφαίου, ερχόντουσαν για εξυπηρέτηση του κελιού του Τιμίου Προδρόμου και το αντίθετον, τα δικά τους υποζύγια πήγαιναν μέχρι την Κερασιά προς εξυπηρέτηση και βοήθεια του κελιού των Ισοδίων, δηλαδή αλληλοβοηθόντουσαν. Κάποια φορά που βρίσκονταν ο γέρον Δαμασκηνός, τότε νέος 25 ετών, στην Κερασιά και βοηθούσε τον παπά Ιερόφαιο, έτυχε να βρίσκονται στη συνοδεία τους εκεί και δύο λαϊκοί εργάτες, το πιθανότερο οικοδόμοι. Οι οικοδόμοι αυτοί εργαζόντουσαν για αρκετές μέρες και εγόγγιζαν στον παπά Ιερόφαιο ότι δεν τους άρεσαν τα φαγητά, διότι είναι απλά και νηστίσιμα, και ότι αυτοί δεν ήρθαν για μοναχή, αλλά για να δουλέψουν, και ότι θέλουν να τρώνε καλά και μάλιστα ζητούσαν κρέας. Είχαν μαζί τους μάλιστα και κυνηγητικά όπλα και ρωτούσαν τους εκεί μοναχούς να τους υποδείξουν κάποιο μέρος στο οποίο υπάρχουν αγριογούρουνα. Όταν άκουσε αυτά, ο μοναχός Δαμασκηνός τους είπε: «Ξέρω εγώ ένα μέρος που περιφέρονται γουρούνια, διότι είδα πριν μέρες τα σκαψίματά τους». Παίρνουν λοιπόν τον μοναχό Δαμασκηνό μαζί τους για να τους δείξει το μέρος. Πήραν το μονοπάτι που οδηγεί από την Κερασιά προς την Αγία Άννα. Εκεί που βρίσκεται το πετρώδες κατηφορικό μονοπάτι προς τη σκήτη της Αγίας Άννας. Στα δεξιά υπάρχει ένα μικρό σπιτάκι δίπλα στο μονοπάτι, το οποίο είναι ανοιχτό χωρίς πόρτα, και δεξιά έχει ένα μακρόστενο κάθισμα για ξεκούραση των οδηπόρων μοναχών και προσκυνητών. Στο κέντρο βρίσκεται κάτι σαν πηγάδι ή στέρνα με νερό για να πίνουν και να δροσίζονται οι περαστικοί. Από το σημείο αυτό, μας είπε ο γέρο Δαμασκηνός, λοξοδρόμησαν αρκετά πάνω σε βραχώδη μέρη με αραιά βλάστηση. Εκεί συνάντησαν ένα αγριογούρουνο και το χτύπησε ένας από αυτούς με το όπλο του. Ο μοναχός Δαμασκηνός είδε ότι το αγριογούρουνο πληγώθηκε και έτρεχε κάτω τον κατήφορο. Το ακολούθησε και είδε ότι το αγρίμι πήγε κάτω από ένα κρυμνό και κρύφτηκε. Όταν πήγε κοντά, είδε ότι υπήρχε μια τρύπα μέσα στο βράχο και το γουρούνι μπήκε μέσα. Φώναξε και τους άλλους και όταν ήρθαν, αποφάσισαν να ανάψουν φωτιά για να αναγκάσουν το θύραμα να βγει έξω. Άναψαν λοιπόν ένα δαδί και το βάλαν στο στόμιο της σπηλιάς. Μόλις μυρίστηκε τους καπνούς και βλέποντας τη φωτιά, το γουρούνι πήδηξε αμέσως έξω και έτσι οι κυνηγοί το χτύπησαν με το όπλο και το αποτελείωσαν. Ο μοναχός Δαμασκηνός, την ώρα που περιεργάζονται το θύραμα, δύο λαϊκοί, αυτός πήρε και άναψε δαδιά και μπήκε να δει τι είναι εκεί μέσα σε αυτή την τρύπα. Όταν μπήκε μέσα, είδε ότι ήταν σπηλιά. Κοιτάζει με τεκπλήξεως και βλέπει κατάχαμα στη γωνιά ένα λείψανο του οποίου υπάρχουν μόνο τα οστά, με ένα κίτρινο σαν χρυσαφή χρώμα, και ευωδίαζαν, όπως μας είπε ο γεροδαμασκηνός. Με το φως των δαδιών, ψάχνοντας τη σπηλιά, βρήκε και δύο τενεκέδες. Ο ένας, μόλις έφυγε το καπάκι, είδε ότι υπήρχαν παξιμάδια άθικτα, σε πολύ καλή κατάσταση. «Άνοιξα και τον άλλο τενεκέ», μας είπε, «και όταν έφυγα, το ξύλινο καπάκι ευωδίαζε ο τόπος. Μύριζε σαν βασιλικό. Είδα ότι περιείχε νερό και μου φάνηκε σαν αγιασμός». Όταν βγήκε από τη σπηλιά, πήραν το αγριογούρουνο με τους δύο συντρόφους τους κυνηγούς και πήγαν πίσω στα εσόδια, στην Κερασιά. Όταν διηγήθηκαν στο γέροντα Ιερόφαιο τα όσα είδαν και ανακάλυψαν στην ερημιά και στη σπηλιά που τους οδήγησε το γουρούνι, ο γέρον Ιερόφαιος τους είπε: «Δεν είναι το γουρούνι που σας οδήγησε στο μέρος αυτό, αλλά ο Θεός, για να ανακαλύψετε αυτό τον Άγιο Θησαυρό. Αυτός ήταν ένας Άγιος άνθρωπος. Μερικοί πατέρες παλιότερα συναντούσαν κάπου-κάπου σε εκείνα τα μέρη έναν ασκητή, αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να μιλήσουν μαζί του, γιατί μόλις αντιλαμβανόταν παρουσία ανθρώπου, κρυβόταν και χανόταν στο δάσος». Πήρε το λόγο ο μοναχός Δαμασκηνός και λέγει στον γέροντα παπά Ιερόφαιο: «Κι εγώ, γέροντα, πριν 10 περίπου χρόνια συνάντησα έναν ερημίτη σε αυτές τις περιοχές, αλλά δεν μπόρεσα να τον πλησιάσω. Χάθηκε από μπροστά μου, κρύφτηκε, δεν ξέρω τι έγινε». Και ο γέρον παπά Ιερόφαιος είπε: «Μα και οι άλλοι μοναχοί που αντιλήφθησαν την παρουσία του παλιότερα, την τελευταία δεκαετία δεν τον ξαναείδαν. Χάθηκαν τα ίχνη του. Και αυτός πρέπει να ήταν
και αυτό που ανακαλύψατε ήταν το καταφύγιο του. Ο γέροντας Ιερόθεος αργότερα έστειλε τον μοναχό Δαμασκηνό να πάει να του φέρει το λείψανο του Αγίου και του ανωνύμου αυτού ασκητού. Ο Δαμασκηνός του αρνήθηκε, προβάλλοντας την κοπιώδη πορεία μέχρι εκεί και το δύσβατο και πετρώδες μέρος. Ο Παπαϊερόθεος όμως τον έπεισε τελικά, αφού του έδωσε συνοδεία ακόμη ένα μοναχό και τους έδωσε και από μία λίρα σαν φιλοδόρημα. Έτσι, αφού πήραν ένα τσουβαλάκι καθαρό και μαζί τους φαναράκια λαδιού και λαμπάδες, διότι τότε δεν υπήρχαν ακόμη οι φακοί, ξεκίνησαν για το μέρας εκείνο. Όταν τελικά το βρήκαν και έφτασαν μέχρι του στομίου της σπηλιάς, λέγει ο Δαμασκηνός τον άλλο μοναχό: «Εισέλθε πρώτος εσύ». Ο άλλος μοναχός όμως, επειδή φοβόταν, του λέει: «Όχι, φοβάμαι, μπες εσύ πρώτος». Έτσι ο Δαμασκηνός μπήκε πρώτος, αφού άναψαν πρώτα τα φαναράκια και τις λαμπάδες. Τα παξιμάδια τα πήραν μαζί τους και τα έφαγαν σαν ευλογία. Πήραν και δοκίμασαν και από τον ευωδιάζοντα αγιασμό του άλλου τον Εκέ. Μέσα στη σπηλιά βρήκαν κρεμασμένα και δύο κομποσκίνια, ένα τρακοσάρι το οποίο πήρε ο Δαμασκηνός και ένα κατοστάρι το οποίο έδωσε στον άλλο μοναχό. Αφού τοποθέτησαν τα λείψανα στο τσουβαλάκι με πολύ προσοχή, πήγαν τα λαδοφάναρά τους και μετεκόμισαν τα οστά στο κελί των εισοδίων της Θεοτόκου στην Κερασιά. Μετά από χρόνια άκουσε ο γεροδαμασκηνός, όπως μας είπε, πως τα οστά του ερημίτη τα μετακόμισαν σε κάποια καλύβη στη σκήτη της Αγίας Άνης. Η ανακάλυψη της σπηλιάς και των λειψάνων του Αγίου αυτού ασκητού έγινε περί το έτος 1937. Άγνωστος ερημίτης μεταξύ άφωνα και αντιάφωνα. Ευσεβείς προσκυνητές εκ Ρωσίας, τόσον μοναχοί και ιερομόναχοι εκ της Λαύρος του Αγίου Σεργίου Ραντονές, όσο και ευλαβείς λαϊκοί προσκυνητές, επισκέφθησαν το καλοκαίρι του 2004 το Άγιον Όρος. Αφού προσκύνησαν σε διάφορες μονές και σκήτες με ευλάβεια τους ναούς και τα Άγια Λείψανα, ανέβηκαν και στην κορυφή του άφωνα. Εκεί πάνω, αφού προσκύνησαν πρώτα τον αίσκο της Χριστού Θείας Μεταμορφώσεως, βγήκαν και είδαν την πανοραμική θέα σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. Ένας εκ των προσκυνητών, ο οποίος είχε φωτογραφική μηχανή, προσπαθούσε να φέρει κοντά και να φωτογραφίσει το μητερόλο φίσκο του αντιάφωνα. Καθώς κανόνισε το φακό του και ήταν έτοιμος να βγάλει τη φωτογραφία, διέκρινε μεταξύ άφωνα και αντιάφωνα έναν ερημίτη στο δάσος. Προσπάθησε να κατευθύνει το φακό προς το μέρος του ερημίτη, να τον φέρει κοντά και να τον φωτογραφίσει. Όλος παραδόξος όμως, ο ερημίτης εξυφανίστη. Προσπάθησε επανειλημμένος να τον εντοπίσει στο μέρος που τον είδε, αλλά ματέως. Είχε χαθεί και το μέρος που εθεάθη ήταν άγριο. Δεν υπήρχε ούτε δρόμος, ούτε και μονοπάτι. Τέτοια μέρη εκλέγουν αυτοί που επιθυμούν την πραγματική ησυχία. Δύο σεβαστοί γέροντες λαβριώτες την τρίτη της διακαινησίμου περί το έτος 1982, μετά τη λιτανία και τον αγιασμό που γίνεται στον αρσανά της Μεγής της Λαύρας, πήραν το καραβάκι της Ιερισσού και αποβιβάστηκαν στον αρσανά της Μονής και Λανδαρίου και κατόπιν με τρακτέρ που έστειλε η Μονή, μετεφέρθησαν σε αυτή για προσκυνηματικούς λόγους όπου και διανυκτέρευσαν. Ο μακαριστός σήμερα ηγούμενος και τότε ιερομόναχος Παΐσιος, κατά πολύ ενάρετος και αγωνιστής, τους φιλοξένησε φιλοφρόνος με πολύ αγάπη. Το βράδυ, εκεί που συζητούσαν, τα έφερε ο λόγος και για τους αφανείς ασκητές του Αγίου Όρους, που τους τελευταίους καιρούς σχεδόν εξέλιπαν. Λαβών αφορμή εκ της συζητήσεως, ο Σέρβος ιερομόναχος είπε στους λαβριώτες πατέρες την εξής διήγηση. Όταν ήταν νεότερος, μαζί με έναν άλλο μοναχό, εστάλησαν υπό της Μονής τα σύνορα της Μονής αυτής του Χελανδαρίου και της Μονής Εσφυγμένου για να καθαρίσουν ένα μονοπάτι. Όταν εργάστηκαν αρκετά, αργά το απόγευμα επέστρεψαν στη Μονή για τον Εσπερινό, το απόδειπνο και τα πνευματικά τους καθήκοντα. Το βράδυ, εκεί που εκοιμάτο και εξεκουράζονται ο ιερομόναχος Παΐσιος, είδε στον ύπνο του έναν άγνωστο μοναχό, ο οποίος τον σκούντιξε στον πλευρό του και του λέει:
Αν καθαρίζατε 20-30 μέτρα πιο πάνω, θα με βρίσκατε. Εκεί είμαι. Μετά ξύπνησε και διαλογιζόταν το όνειρο που είδε. Τι τάχα να ήθελε να του αποκαλύψει ο εμφανιστής άγνωστος, αυτός μοναχός. Την άλλη μέρα το πρωί, μετά την ακολουθία, ξεκίνησαν οι δύο Σέρβοι μοναχοί για να πάνε στο μέρος που καθάρισαν την προηγούμενη μέρα, να συνεχίσουν την εργασία τους. Στο δρόμο φανέρωσε το όνειρό τους στον άλλο μοναχό, όπου απέδωσαν την εμφάνιση του αγνώστου μοναχού σε Άγιο Ασκητή που ζει στο μέρος εκείνο. Όταν έφτασαν εκεί, άρχισαν να καθαρίζουν το μέρος μονοπάτι μετά πολλής προσοχής. Αφού καθάρισαν περί τα 20-30 μέτρα πιο πέρα, δεν συνάντησαν τίποτα. Μετά, σκέφτηκαν να ψάξουν και σε ακτίνα 20-30 μέτρα δεξιά και αριστερά από το μονοπάτι την περιοχή για να δουν αν βρουν εκεί τον άγνωστο μοναχό όπως ονόμιζαν. Ψάχνοντας λοιπόν, έπεσαν σε δύσβατο μέρος όπου είδαν κάτι σαν μαύρο πίσω από τα κλαριά των αγριοδέντρων. Αφού πλησίασαν με πολύ κόπο, παραμερίζοντας τα κλαδιά, είδαν ότι ήταν σπηλιά. Όταν μπήκαν μέσα, αντίκρισαν μετά εκπλήξως ένα λείψανο ξαπλωμένο στο έδαφος, του οποίου υπήρχαν μόνο τα οστά. Αφού έκαναν τρισάγιο υπεραναπαύσεως της ψυχής του αγνώστου ασκητού και αποπερατώσαντες την εργασία τους στην περιοχή εκείνη, επέστρεψαν στη μονή τους, θαυμάζοντες δια την παράξενη αποκάλυψη του Αγίου και αγνώστου εκείνου ασκητή. Διηγήσεις γέροντος Παύλου Γοβδελάα. Περί τα έτη 1947-48, όταν ευρίσκονται χωροφύλακες στο Όρος, αφού έδιωξαν τους συμμορίτες, κυνηγούσαν εκείνα τα χρόνια και αλεπούδες. Ο γερον Παύλος, εκ του κελίου του λεγόμενου Γοβδελάα, που βρίσκεται μεταξύ των μονών Ιβύρων και Κουτλουμουσίου, έτυχε να βρίσκεται και αυτό σε ένα δάσος καστανόδασος στα σύνορα των μονών Γρηγορίου, Φιλοθέου, Σιμονόπετρας, αλλά σε δάσος της Μονής Γρηγορίου, πάνω ψηλά στη ράχη του βουνού. Στο μέρος αυτό συνάντησε έναν ερημίτη, ο οποίος έτρωγε παξιμάδι. Όταν ο μοναχός Παύλος, νέος τότε, επιχείρησε να τον πλησιάσει, απομακρύνθηκε από κοντά του και χάθηκε. Κι έτσι δεν μπόρεσε να μιλήσει μαζί του. Κάποια άλλη φορά, αργότερα, βρισκόμενος ο μοναχός Παύλος στο μονοπάτι μεταξύ της Μονής Ιβύρων και της Μονής Κουτλουμουσίου των Καριών, πριν το γεφυράκι λοξοδρόμησε δεξιά στο δάσος και εκεί συνάντησε μια σπηλιά στην οποία υπήρχαν μέσα ένα κομποσκίνι και ένα ευχολόγιο στα ρωσικά. Η σπηλιά αυτή βρίσκεται, όπως είπε, περί 150 μέτρα πριν τη γέφυρα του μονοπατιού που άγει από Μονή Βύρων προς Καριές στα δεξιά. Φαίνεται κάποιος Ρώσος μοναχός ή ιερομόναχος ησύχαζε εκεί. Και θα κλείσουμε με τις διηγήσεις του γέροντος Μελετίου του Σικαιώτου, ο οποίος διηγήθηκε στο συγγραφέα μοναχό Βλάσιο το έτος 1992 ότι κάποτε σε τοποθεσία κοντά στο κελί Άγιος Χαράλαμπος, που βρίσκεται πιο ψηλά από τη Μονή Βύρων, πλησίων του μονοματιού που ανεβάζει προς τη Μονή Κουτλουμουσίου στις Καριές, συνάντησε εκεί στο δάσος μια σπηλιά σκαμμένη μέσα στο έδαφος και φαινόταν ότι ήταν κατοικημένη, διότι υπήρχαν ένα κονσερβοκούτι με το οποίο έπινε νερό ο άγνωστος ασκητής οικητοράς της, ως και στρωμνή στο έδαφος φτιαγμένη με άχυρα και ξερόχορτα. Ο άγνωστος ασκητής όμως, όταν αντελήφθηκε ότι η σπηλιά ανεκαλύφθη, την εγκατέλειψε και έφυγε σε άλλο μέρος για να βρίσκεται ανενόχλητος.
σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώσαμε μια σειρά εκπομπών αφιερωμένες στους αόρατους ερημίτες του Άφωνα. Ένα αφιέρωμα που στηρίχτηκε στις εμπειρίες των δεκάδων αγιοριτών που ο μοναχός Βλάσιος συγκέντρωσε στο συναρπαστικό, θα λέγαμε, βιβλίο του «Οι αόρατοι ερημίτες του Άφωνα» και εμείς είχαμε την ευλογία να τις παρουσιάσουμε. Αυτή η εκλεκτή του Κυρίου, φίλες και φίλοι, η επιλεγμένη για το λαό του Θεού, αφού η αποστολή τους δεν είναι για ιδίο όφελος, αλλά πρώτα απ' όλα για εμάς, τους ταλέπορους εδώ στον κόσμο. Να έχουμε τις πρεσβείες τους και τις προσευχές τους. Αμήν. Το τεύχος Νοεμβρίου του περιοδικού «Πειραϊκή Εκκλησία».